υπάρχει και στη στάση της πολιτείας, η οποία κακά τα ψέματα εσείς το έχετε βιώσει το ίδιο καλά, γιατί έπρεπε να έρθετε σε επαφή πολλές φορές με τους υπεύθυνους των πολιτικών για το νοσοκομείο μας. Η προοπτική του να ξαναγυρίσει το νοσοκομείο μας σε συζητήσεις του τύπου δεν χρειάζεται και να το μετατρέψουμε σε ένα κέντρο αστικού τύπου και οι ασθενείς μας να πηγαίνουν, οι ασθενείς του Δήμου μας, της περιοχής μας, να μεταβαίνουν σε άλλα νοσοκομεία, έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Ένα επιπλέον κομμάτι το οποίο συνηγορεί αυτό είναι και τα 16,5 εκατομμύρια τα οποία έχουμε πάρει ως νοσοκομείο και βρισκόμαστε στην τελική φάση για να χτίσουμε νέο κτίριο. Πολλές φορές όταν λέμε επεκτάσεις, αδικείται το τελικό, ο σκοπός ή ξέρω εγώ, αδικείται το έργο το οποίο κάνουμε. Δεν κάνουμε επέκταση, κάνουμε ένα νέο κτίριο. Επεκτείνουμε το νοσοκομείο και σε όλα τα νοσοκομεία τα μεγάλα, δηλαδή αν πάτε στο Παπα-Νικολάου, χτίζουν νέα κτίρια και επέκταση. Εντάξει, επέκταση είναι, αλλά είναι στην ουσία νέα κτίρια για νέες δράσεις και νέες δραστηριότητες. Επομένως, αυτή τη στιγμή συζητούμε για μια κατάσταση όπου θεωρούμε ότι σε λίγα χρόνια, και αυτό είναι και σκοπός μας, η περίθαλψη στην περιοχή μας να μην έχει καμιά σχέση με την περίθαλψη που έχουμε έως σήμερα. Η οποία περίθαλψη έως σήμερα βασίζεται κυρίως στην αυτοθυσία ή στην καλή η στάση των γιατρών και των νοσηλευτών που έχουμε, αναλογιζόμενοι τον ανθρώπινο πόνο των συνανθρώπων μας και οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν. Μέχρι σήμερα ένα μεγάλο μέρος στηρίζεται κυρίως σε αυτό το συνέστημα που τρέφουν οι γιατροί μας για την κοινωνία, χωρίς να έχουν τις περισσότερες φορές αυτά που απαιτούν. Είτε είναι αυτά χώροι, είτε πολλές φορές και τα μηχανήματα. Το τρίτο κομμάτι είναι αυτό το οποίο έχετε έναν πίνακα ο οποίος λέει μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ όπου δόθηκαν από την περιφέρεια όπως θα δείτε αρκετά εκατομμύρια, είναι αυτή τη στιγμή όπως θα δείτε εκεί πλησιάζουν περίπου τα 25 εκατομμύρια και τα οποία μοιράστηκαν στα διάφορα νοσοκομεία που έχουν γίνει αυτό το νοσοκομείο μας και όπως βλέπετε είμαστε το νοσοκομείο στην ουσία το οποίο έχει και αυτό θα έπρεπε να είναι και το κανονικό λόγω του πληθυσμού της περιοχής μας και των αναγκών που προκύπτουν από το θέμα της εξυπηρέτησης των υποψήφιων ασθενών της περιοχής μας, έχουμε πάρει το μεγαλύτερο ποσό όσον αφορά σε θέματα εξοπλισμού ή σε θέματα πληροφορικής, το οποίο αφορά το θέμα συντονισμού μεταξύ των διαφόρων χώρων του νοσοκομείου μας ή και μεταξύ του νοσοκομείου μας και άλλων νοσοκομείων ή των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου. Έχετε μια κατάσταση όπου όλα φαίνονται όλα τα νοσοκομεία και το τι έχει πάρει το καθένα. Τα πρώτα τρία που αφορούν στην Κοζάνη είναι τα νούμερα τα οποία έχουμε ζητήσει και έχουμε συνδιαλλαγή εμείς με την περιφέρεια. Το τέταρτο νούμερο που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση είναι μια συζήτηση η οποία είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση. Είχε καθοριστεί λίγο πολύ το ποσό το οποίο ζητούσε το νοσοκομείο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι κατά πολύ μικρότερο από αυτό της Καστοριάς ή της Φλόρινας. Αλλά είχε συζητηθεί κατά την προηγούμενη περίοδο από την προηγούμενη διοίκηση. Οι όλες διαδικασίες βέβαια έτσι έγιναν μετά, είτε οι μελέτες είτε οτιδήποτε άλλο φόρουσε και αυτή τη στιγμή πιθανώς θα είναι και το έργο το οποίο θα ξεκινήσει πιο γρήγορα από
υπόλοιπα, γιατί είχε ξεκινήσει περίπου το να το διαχειριζόμαστε κάπου στις αρχές του Μαρτίου με την περιφερειακή, με την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας Κοζάνης. Πιθανώς και μέσα στο Σεπτέμβριο ή στις αρχές του Οκτωβρίου να είμαστε σε φάση όπου θα μπορούμε να περάσουμε στην προκήρυξη του έργου. Που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, που είναι είτε κουφώματα, είτε θερμικές μονώσεις, είτε λαμπτήρες για εξοικονόμηση ενέργειας από το νοσοκομείο μας. Το τέταρτο που έχετε πάρει μια σελίδα είναι μια σελίδα που αφορά, επειδή πολλές φορές γινόμαστε αποδέκτες μιας πίεσης από τον κόσμο και πολλές φορές μεταφέρονται και σε εσάς μέσω αυτών που ενεπλάκησαν.